Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για τον σπορέα και τον σπόρο. Και εμείς πρέπει να δούμε με πολύ απλά λόγια ποιος είναι ο σπορεύς, ποιος είναι ο σπόρος και τι συμβαίνει με τον σπόρο αυτό. Πολύ απλά, ο σπορεύς είναι ο ίδιος ο Θεός ή εκείνος ο οποίος κηρύττει τον Λόγον του Θεού, τον Λόγον της αληθείας. Ο θεολόγος, ο διδάσκαλος, ο κατηχητής, ο πατέρας, η μητέρα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά τους. Και μας λέγει ο Χριστός στην όμορφη αυτή παραβολή ότι ο σπόρος αυτός που είναι, είπαμε, ο Λόγος του Θεού, ένα κομμάτι έπεσε σε ξηρή γη πάνω στην στράτα, στους δρόμους και έμεινε χωρίς να μπορεί να φυτρώσει και τα πετεινά του ουρανού το κατέφεγαν και δεν υπάρχει πλέον αυτός ο σπόρος. Άλλο ένα κομμάτι του σπόρου αυτού έπεσε στους δρόμους που περπατούν οι άνθρωποι και το κατεπάτησαν οι άνθρωποι και δεν μπόρεσε ούτε και αυτό να μεγαλώσει. Και άλλο ένα μέρος από το σπόρο αυτό έπεσε σε μία γη που έχει διάφορα ζυζάνια, τριβόλους και αγκάθια. Και αυτά μεγάλωσαν πριν από τον σπόρο αυτόν και το κατέπνιξαν και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Και ένα τέταρτο μέρος του σπόρου αυτού έπεσε στη γη την αγαθή και μεγάλωσε και φούντωσε και έδωσε καρπούς. Αυτά όλα πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε εδώ στον Καναδά. Και πρώτον πρέπει να δούμε εάν εμείς είμαστε οι καλοί σπορείς που σπέρνουμε στις ψυχές των ανθρώπων και ιδιαίτερα στις ψυχές των παιδιών μας πραγματικά το σπόρο του Θεού. Ποιος διδάσκει σήμερα το Λόγο του Θεού? Ποιο από τα παιδιά μας γνωρίζει την Αγία Γραφή? Ποιο από τα παιδιά μας γνωρίζει πώς να προσεύχεται? Ποιο από τα παιδιά μας γνωρίζει ότι πρέπει 7 ημέρες που έχει εβδομάδα, τις 6 να τις αφιερώνει στη δουλειά του, αλλά την 7η να πηγαίνει στην εκκλησία και να προσεύχεται? Ποιο από τα παιδιά μας ξέρει ότι πρέπει να προσεύχεται πρωί και βράδυ? Γι' αυτό λοιπόν, αγαπημένοι μου χριστιανοί, αυτό το σημερινό Ευαγγέλιο πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, να το ζήσουμε, να προσπαθήσουμε να το βάλουμε μέσα στην ψυχή μας, αλλά και να προσπαθήσουμε να το βάλουμε στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί πέρα από αυτό πρέπει να ξέρουμε τι είναι εκείνοι, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι σπέρνουν άλλο σπόρο μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Τι είναι εκείνο το οποίο διδάσκεται στα παιδιά μας σήμερα από την κοινωνία, από το σχολείο, από τους ανθρώπους, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τα μέσα ενημέρωσης? Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει πραγματικά και πρέπει να δούμε εμείς ότι πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά μας. Ο σπόρος, ο Λόγος του Θεού, είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να καρποφορήσει στην ψυχή τη δική μας και από την ψυχή τη δική μας πρέπει να μεταδοθεί στα παιδιά μας και στους γύρω μας. Ελάτε λοιπόν, αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο καθένας από εμάς
να σκεφτεί, να εξετάσει τον εαυτό του, πόσο καλός πατέρας είναι, πόσο καλή μητέρα είναι, πόσο καλός δάσκαλος είναι για τα παιδιά του, πόσο καλός κατηχητής είναι για τα παιδιά του. Και όταν τα εξετάσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι εδώ στον Καναδά που ζούμε δεν έχουμε πολλές εκλογές, διότι τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε όλων των ειδών της ιδεολογίας και τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν τι να διαλέξουν και τι να αφήσουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να γίνουμε καλοί σπορείς, σπορείς του Λόγου του Θεού. Και πού θα το κάνουμε αυτό, σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Στο σπίτι μας, στην εκκλησία, στο κατηχητικό σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, στα προγράμματα τα οποία έχουμε για την νεολαία μας, για τα παιδιά μας, για όλους τους γύρω μας. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη. Η εκκλησία στην οποία πηγαίνετε, η κοινότητα στην οποία έχετε, έχει ιερέα, έχει θείες λειτουργίες και ιερές ακολουθίες συχνά. Πώς γίνονται, γίνονται με τον καλύτερο τρόπο ή όχι? Έχει κατηχητικό για τα παιδιά σας, έχει ελληνικό σχολείο για τα παιδιά σας, έχει χοροδία, έχει ψάλτες, έχει παιδιά στο ιερό. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σπέρνουμε το Λόγο του Θεού στις ψυχές των παιδιών μας. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα θρηνήσουμε κακά αποτελέσματα και θα δούμε τα παιδιά μας να παρασύρονται και να φεύγουν από το δρόμο του Θεού, από την πίστη μας στην Αγία την Ορθόδοξη, από τα ελληνικά μας ιδεώδη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε να σπέρνετε το σπόρο του Λόγου του Θεού στις ψυχές των παιδιών σας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ναι Χριστέ μας, Συ είσαι ο πραγματικός πορεύς που σπέρνεις το Λόγο του Θεού, το Λόγο το δικό σου, την αλήθεια σε μας και σε όλους τους άλλους. Και ύστερα από σένα είμαστε εμείς οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι κατηχητές, οι κατηχήτρες και όλα τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά σε παρακαλούμε. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε την αποστολή μας και να φροντίσουμε τα παιδιά μας για να μην χαθεί ο σπόρος και να μην χαθούν τα παιδιά μας αυτά. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνε σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Και ο Θεάνθρωπος Χριστός τις δύο φύσεις έχει σε μία πλήρη ένωση, χωρίς να διαιρέσει την μία του υπόσταση. Το πρόσωπο δεν τέμνει, όμως τις δύο φύσεις του ασύγχυτα κατέχει. Σύνοδοι οικουμενικές, τούτο έχουν κηρύξει, αλάθητα το δίδαξαν και η Εκκλησία όλη με ύμνους και κηρύγματα τους χριστιανούς διδάσκει και τέλειον αυτών Θεών και άνθρωπον λατρεύει. Θεός άνθρωπος γίνεται με ένα σκοπό και μόνο, να δυνηθεί ο άνθρωπος να πορευθεί στα άνω, να γίνει και αυτός Θεός εν ηθική ενία, θνητός δεν έχει μετοχή στην θεϊκή ουσία. Beloved in the Lord, today's Gospel tells us about the sower and the seed. And this parable is one of the best parables. But I will not repeat what I said in Greek. I will try to expand this and say something more. Of course, the seed is the Word of God, is the teaching of the truth, is what it should be between man and God,
and how men, women, people should be connected to God Himself. But we must realize where we live today and what is going on in the society. In today's society, there are many, many people that try to give the seed of truth to our children and to the people. But most of the time, they are not doing this. For example, what do you get from the people that do not believe in God? You get atheism. That is not putting the seed of the truth of God in the souls of our people. What are the schools teaching today? Of course they are teaching science, and they are teaching many things and good things, but do they teach about God, about faith, about honesty, about everything else? Most of the time they don't. They only care to give knowledge to the people, to the pupils, and nothing else. Is that proper? Is that correct? Where is our society going today? And then it's not only this, but we have so many people that claim that they are following God. Which God they follow? God is only one, and only one is the true God. But yet, we have today so many religions, we have so many teachings. Even among one religion, we have people who teach different things. What is going to happen with this? How are we going to keep our children in the straight way, in connection with God? Because most of the people today do not believe in God. Most of the people today do not believe in the afterlife. Most of the people today don't believe even in soul. This is one thing that we have to think about, and when we think about this, we've got to think about ourselves and especially of our children. Because as they grow up in this society that teaches so many things and does not teach the one thing that it is so important, the faith in God, that makes a person in this life happy and strong, and at the same time leads the person to the afterlife. Is there afterlife? Many people doubt it, but we know that there is afterlife, because Christ, the only true God, He came and He became a man, and He was crucified. He was not crucified. We crucified Him. But He was crucified for our sins, and He was crucified so that we will be able to return in the resurrection. And a proof of this is that He died on the cross, but He was resurrected 3 days later. If Christ was not resurrected, as St. Paul says, our faith and our preaching would be in vain. But Christ was resurrected, therefore this is a proof. It is the proof that there is afterlife and that we will be resurrected ourselves. And this is the most important thing, because if we lose the afterlife, we have lost everything. Now, in practical matters, we Greek Orthodox people here in Canada, what do we do? Do we do the right thing? Do we sow the good seed, the seed of the Word of God, in the souls of our people,
especially our children. Because after God, we are the sowers, the parents, the teachers, the Sunday schools, teachers, and everything else. Therefore, let's think in very simple terms. We, the parents, do we teach the Word of God to our children? Do we implant the real faith in the souls of our people? Do we do the right thing every time when we act? And then, let's think about this. We have churches here in Canada, we have communities, but do we have the right people, the right priests, the right presidents, the right councils, the right Sunday school teachers, the right chanters, the right choirs? Do we have all that to teach our people what it should be done, and especially our children? Our responsibility is a great responsibility. If we will be lost, we will be lost because we did not do our duty properly. And if we, any one of us, loses the afterlife, we are entirely responsible for that. For God Himself told us what to do, and He revealed Himself, and He was crucified and resurrected, which is a proof that He is the right, the real, the true God, and that there is afterlife. I will not say anything else, but I will ask all of you that you listen to me today to think about this and be like God yourselves and teach the Word of God to the people around you and especially to your children. I hope and I pray that all of us will do our duty properly, we will render our duty properly, and we will take good care of our children, especially through our churches and through our schools, Sunday schools, and everything else. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, we thank you for this wonderful parable that you taught us today. We ask that you help us to understand it and to be with you the real sowers of the truth of God, so that our children will grow up in the truth of God and all of us will continue our road to salvation, to the afterlife, and to the resurrection. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Σαν πνοή και πόλη.
Κατάσταση στο Ισραήλ και την Γάζα είναι ανυπόφορη. Το μόνο που μπορώ να πω και να παρακαλέσω είναι προσεύχεστε να επέλθει η ειρήνη. The situation in Israel and Gaza is unbearable. The only thing that I want to say is pray so peace will prevail. Η Εκκλησία της Ελλάδας οργάνωσε γιορτές για το περιδικό Θεολογία που συμπληρώνει τα 100 χρόνια. Ένα θαυμάσιο περιοδικό. The Church of Greece has organized celebrations for the magazine Θεολογία, a wonderful magazine. Εκάλεσε όλους τους πατριάρχες και τους αρχηγούς των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Και πρώτος που πήγε είναι ο πατριάρχης μας Βαρθολομαίος. The Church has invited all the patriarchs and the leaders of all the autocephalous churches. The first one to go there is His All Holiness, our Ecumenical Patriarch. Η Παμακεδονική οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα. Με κάλεσαν και εμένα, αλλά δεν μπορώ να πάω. Θα με εκπροσωπήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αθηναγόρας. Παρακαλώ να συμμετέχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Παμασεντόνια is organizing different events this month. They have invited me. I can't go, but please participate in those events. Bishop Αθηναγόρας will represent me. Άλλαξα το πρόγραμμά μου την επόμενη εβδομάδα, διότι ο αείμνηστος πατήρ Δημήτριος Παρτσάφας εκοιμήθη εν Κυρίω και θα είμαι στο Vancouver. I have changed my program for the next week because Father Dimitrios Partsafas has fallen asleep in the Lord and I will be in Vancouver. Ο πατήρ Δημήτριος ήταν ένας από τους καλύτερους ιερείς μας και υπηρέτησε την κοινότητά μας στο Βανκούβερ για περισσότερο από 40 χρόνια. Ο Father Dimitrios was one of the best priests that we had and he served our community in Vancouver for over 40 years. Ο Θεός να τον αναπαύει και να χύνει βάλσαμα περιγοριάς στην θαυμάσια πρεσβυτέρα του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. May God repose his soul and may he comfort his wife, πρεσβυτέρα Ειρήνη, the children and the grandchildren. Είχαμε ορίσει να οργανώσουμε μία εκδήλωση για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στις 24 Νοεμβρίου. Δυστυχώς, ο Επίσκοπος Ραφαήλ, τον οποίον καλέσαμε από την Αγγλία, ασθένησε και δεν μπορεί να έρθει και η εκδήλωση αυτή θα γίνει την Άνοιξη. We had organized a great event for the Ecumenical Patriarchate on the 24th of October. Unfortunately, one of the speakers, Bishop Raphael from England, cannot come because he fell ill. That is why this event is postponed for springtime. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, οι καιροί δεν είναι εύκολοι. Παρακαλώ όλοι μας να λογικευθούμε, να μαζευθούμε στην Εκκλησία, να έχουμε στο νου μας, στην ψυχή μας και στην καρδιά μας το Θεό και να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακολουθούμε τα προστάγματα του Θεού. Beloved in the Lord,
The times are no good. I ask that all of us be prudent, go to church, pray, and follow the commands of God. Αυτό είναι θρησκεία. Ο νους του ανθρώπου έλκεται πάντοτε προς τα θεία. Πατέρας είναι ο Θεός, το πλάσμα αγαπάει. Τη σχέση αυτή τη φυσική ο άνθρωπος ζητάει. Άνταμ και Εύα άλλαξαν την φύση και την τάξη. Με μόνη μια παρακοή τη φοβερή την πράξη. Έχασαν τον παράδεισο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός θρησκεία να διδάξει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together. Πάντες δοξάζομεν, ο
ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ